Η Corpo Forestale, η ιταλική δασονομία, προσπαθεί να κυνηγήσει τον μυστηριώδη δολοφόνο των ελαιόδεντρων. Βρισκόμαστε στην Απουλία, στην περιοχή του Σαλέντο, στον απότερο νότο της χώρας, τον επωνομαζόμενο Κετακούνι της Ιταλικής Μπότας. Ο άρωτος εχθρός έχει ένα λατινικό όνομα, Xylella fastidiosa, ένα βακτήριο που εισήχθη στην Ιταλία από την Κώστα Ρίκα. Η Ευρώπη αμέσως σήμανε συναγερμό. Το σύνδρομο ταχείας παρακμής της ελιάς, όπως ονομάζεται, είναι επικίνδυνο για πολλά φυτά. Λίγο πιο μακριά, δίπλα από το Καζαράνο, συναντήσαμε τον Αντώνιο μαζί με τους φίλους του Τζίνο, Τζιοβάνι και Τζουζέπε. Οι εξοργισμένοι αγρότες προσπαθούν να βρουν τι σκοτώνει τα δέντρα τους, ελπίζοντας να προλάβουν να σκοτώσουν πρώτοι το βακτήριο. Οι τέσσερις φίλοι ψάχνουν να βρουν τα κλαδιά που έχουν προσβληθεί, ώστε να αποκοπούν και να μην μεταδοθεί η ασθένεια. Το κύριο πρόβλημα είναι αυτή η ασθένεια που έχει πλήξει τις εκτάσεις μας. Απλά φανταστείτε, στην περιοχή του Σαλέντο έχουμε 25 εκατομμύρια ελαιόδεντρα και κάθε άνοιξη τα έντομα που μεταδίδουν την ασθένεια πολλαπλασιάζονται εκ νέου, μολύνοντας κάθε φορά ακόμα μεγαλύτερη έκταση. Ξεραμένα δέντρα κάνουν την περιοχή μας να μοιάζει σαν τη γούνα της λεοπάρδαλης. Τι θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές? Μια φορά και έναν καιρό οι πρόγονοι μας έκαναν τεράστιες θυσίες για αυτά τα ελαιόδοντρα για να τα αναπτύξουν και για εμάς. Και εμείς τι θα παραδώσουμε στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, τι θα τους αφήσουμε? Θα μετατρέψουμε όλη την περιοχή σε νεκροταφείο. Ναι, θα είναι νεκροταφείο. Όταν σηκωνόμαστε το κρεβάτι το πρωί, βλέπουμε όλο και περισσότερες ελιές ξεραμένες. Για εμάς τους αγρότες που τα καλλιεργούμε, αυτός είναι ένας πραγματικός πόνος. Μας πληγώνει. Το βακτήριο Xylella έχει ήδη μολύνει περίπου το 30% των ελαιόδεντρων στην περιοχή του Σαλέντο. Όμως μένει ακόμα ένα 70% των δέντρων που θα μπορούσαν να σωθούν. Και αυτός είναι ο λόγος που εμείς εμπλεκόμαστε, αξιοποιώντας τις αγροτικές μας γνώσεις. Μέχρι τώρα η Νότια Ιταλία είναι το μόνο μέρος όπου το βακτήριο Xylella έχει παρουσία στην Ευρώπη. Στα τέλη του 2013, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις των βακτηρίων δίπλα από την Καλλίπολη, το επίκεντρο των ξηραμένων ελαιόδεντρων. Η ασθένεια εξαπλώνεται με ηλικιώδη ταχύτητα και υπάρχει φόβος ότι θα μπορούσε να προσβάλλει και άλλα είδη, όπως κεράσια, αμύγδαλα και δαμάσκηνα. Στον Πάρη συναντήσαμε την Μαριλού, συγγραφέα μιας ερευνητικής μελέτης σχετικά με το βακτήριο Xylella. Όπως υποστηρίζει, εκατομμύρια ελαιόδεντρα θα μπορούσαν να κοπούν με το πρόσχημα της καταπολέμησης της νόσου. Η ίδια υποπτεύεται πολιτική διαφθορά και κερδοσκοπικές συναλλαγές και καταγγείλει ότι η μαφία κινεί τα νήματα στο παρασκήνιο. Υπάρχουν ήδη συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες ξεκίνησε έρευνα ο εισαγγελέας. Υπάρχουν προσωπικές διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Έχει να κάνει με την κερδοσκοπία των ακινήτων. Η μάχη ενάντια στους δολοφόνους των ελαιόδεντρων συντονίζεται από τον διοικητή Σιλέτη. Στο Νότο, το βακτήριο Xylella μέχρι στιγμής ελέγχεται. Μια στενή ζώνη προστασίας εγγυάται την συγκράτηση των βακτηρίων. Όμως ορισμένα έντομα έφεραν το Xylella βόρεια από την ζώνη προστασίας που είχε δημιουργηθεί. Ήδη υπάρχει ένα ξέσπασμα της ασθένειας. Δεν έχουμε ακόμα τελειώσει τη δουλειά μας με τα εντομοκτώνα. Φυσικά κανείς δεν θεωρεί ότι θα εξαλείψουμε εντελώς τα έντομα φορείς που μεταδίδουν το βακτήριο Xylella. Αυτό είναι αδύνατο να το πετύχουμε. Όμως επαναλαμβάνοντας τα επόμενα χρόνια όλες αυτές τις κινήσεις που κάναμε φέτος, θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Ο καθένας πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει μόνο ένας εχθρός και ονομάζεται Xylella fastidiosa. Στο Σκολάνο, μια μικρή πόλη στο νότο της Απουλία, υπάρχουν κάποιοι βιοαγρότες που δεν πιστεύουν στον φόβο του Xylella. Ο διοικητής Σιλέτη προσπάθησε να υποχρεώσει τους πάντες να καταπολεμήσουν την ασθένεια με χημικές ουσίες. Ωστόσο, αυτοί οι βιοαγρότες αρνήθηκαν, πήγαν στο δικαστήριο και νίκησαν, επιβραδύνοντας το σχέδιο δράσης του. Υπάρχει σίγουρα ένα φαινόμενο ξύρασης στο δέντρο. Αλλά αυτό υπήρχε πάντα. Στα τελευταία 10 χρόνια το κλίμα άλλαξε εδώ, στην περιοχή του Σαλέντο. Ασυνήθιστα θερμά καλοκαίρια, ασυνήθιστα σκληροί χειμώνες, πολύ περισσότερες βροχές από ό,τι συνήθως. Αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες μαζί με την κατάχρηση των φυτοφαρμάκων. Πίσω στον Πάρη, πάμε στην ζώνη ασφαλείας του Ινστιτούτου για την Βιώσιμη Φυτοπροστασία. Η Μαρία, η Οριάννα και ο Ντονάτο δοκιμάζουν τα δείγματα φύλων ελιάς που προέρχονται από την ζώνη παρακολούθησης, η οποία έχει επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διασχίζει την Νότια Ιταλία από τη μια ακτή ως την άλλη. Παγκοσμίως υπάρχουν 1.500 ποικιλίες ελιάς. Οι ερευνητές ελπίζουν να βρουν φυσικές αντιστάσεις ενάντια στον Xylella. Γιατί πεθαίνουν τα φυτά? Τα βακτήρια εισέρχονται μέσα στις φλέβες νερού του δέντρου, από τις ρίζες ως τα φύλλα. Το Xylella προσβάλλει αυτά, τα μολύνει και τελικά τα μπλοκάρει.
Ο Λούκα και οι φίλοι του αποκαλούν τους εαυτούς τους αντιστασιακή ομάδα και ψάχνουν αυτούς που με αλυσοπρίωνα κόβουν τα δέντρα. Όπως λένε, ο Ξυλέλα δεν είναι δολοφόνος των ελαιόδεντρων και κατά συνέπεια αντιτίθεται στην κοπή τους. Στην περιοχή όρια, βόρεια από την προσβεβλημένη ζώνη, κανένα δέντρο δεν θα έπρεπε να μολυνθεί, όμως έχουν επιβεβαιωθεί περιπτώσεις με ξυλέλα. Οι αρχές έκοψαν ήδη 7 δέντρα, περίπου 200 επιπλέον βρίσκονται στη λίστα. Το σχέδιο υποστηρίζει πλήρως την κοπή και την αναδάσωση σε μια ακτίνα εκατοντάδων μέτρων γύρω από κάθε μολυσμένο φυτό. Αυτό σημαίνει μια απόλυτη ερημιά. Και θα ήθελα να ρωτήσω εσάς εκεί στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία και όλους τους άλλους φίλους γύρω από τη Μεσόγειο. Θα δεχόσασταν ο τόπος σας να έχει μετατραπεί σε μια απέραντη ερημιά? Το να κυνηγάς τους δολοφόνους των ελαιόδεντρων σημαίνει να εντοπίζεις τα έντομα που μεταδίδουν την ασθένεια από δέντρο σε δέντρο. Για να περιορίσεις το φαινόμενο, πολλοί ειδικοί επιμένουν. Χρειάζονται και παραδοσιακές γεωργικές μέθοδοι και χημικά και κοπές δέντρων. Το να θυσιάσεις και να κόψεις μερικές εκατοντάδες δέντρα θα έσωζε όλες τις υπόλοιπες αγιές. Και θα βοηθούσε ώστε αυτά τα βακτήρια να μην απλωθούν σε όλη την Ιταλία και οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Μεταφερόμαστε πάλι στο νότο, στο Παλμαρίτζι. Εδώ βρίσκουμε ένα δάσος με ελιές που έχουν πάνω από 1000 χρόνια από τότε που φύτρωσαν. Το μέρος αυτό ανήκει στον Ραφαέλε Γκαζέτα, έναν κορυφαίο ελαιοπαραγωγό που είναι ιδιοκτήτης 70.000 δέντρων. Η πρότασή του? Οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Τα εγκαταλελειμμένα δάση είναι ένα πρόβλημα. Οι ασθένειες εξαπλώνονται ταχύτερα. Θα σας φέρω να δοκιμάσετε ένα πολύ ξεχωριστό ελαιόλαδο που προέρχεται από δέντρα ηλικίας 1000 ετών. Αυτό το λάδι περιλαμβάνει την ιστορία των ανθρώπων μας, την ταυτότητά μας, την κουλτούρα μας. Είναι η μνήμη της ιστορίας μας. Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος ανάμεσα σε όλους μας που ανησυχούμε για αυτές τις ελιές. Το να ξεραθούν τα δέντρα μας δημιουργεί τρόμο. Πίσω στην όρια, ο 77χρονος Νίνο δεν κόβει αυτήν την ελιά. Απλά καθαρίζει τα νεκρά μέρη του δέντρου. Την ίδια στιγμή, άλλα μέλη της Επιτροπής Αντίστασης προετοιμάζονται για έναν μίνι πόλεμο, όταν θα ξεκινήσει η κοπή και ο καθαρισμός της ζώνης όπου έχει ξεσπάσει η επιδημία. Όλοι μας φταίμε γι' αυτό, επειδή εγκαταλείψαμε την Ήπεθρο. Αυτή η παραδοσιακή εργασία που να απομακρύνει τα νεκρά ξύλα από τους κορμούς γινόταν μέχρι και 40 με 50 χρόνια πίσω. Δεν γίνεται πια. Τώρα εξαρτάται από εμένα να κόψω αυτόν τον καρκίνο από τα δέντρα. Πρέπει να δώσουμε ζωή στο δέντρο, έτσι ώστε το δέντρο να μπορέσει και εκείνο να δώσει ζωή σε εμάς. Οι παραδοσιακές γεωργικές μέθοδοι, κόβοντας τα άρρωστα κλαδιά και καίγοντάς τα, είναι αρκετές για να σταματήσει τους δολοφόνους των ελαιόδεντρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πιστεί. Περισσότερα πρέπει να γίνουν για τον περιορισμό της νόσου, περιλαμβανομένης της χρήσης χημικών και ορισμένες κοπές δέντρων για να προστατευτεί η Ευρώπη από την εξάπλωση του ξυλέλα.